θα σας έκανα και ένα μακρινό πλάνο, αλλά η τύπη έρχεται πάντα και πετάει τα ρούχα με το που μπαίνει σπίτι μου και αράζει με το βρακί. Θα μου πεις, εγώ δεν είμαι καλύτερη τώρα, γιατί έχω έρθει εδώ πέρα και αράζω με το beachwear μου που σας έδειχνα πριν. Και βλέπουμε πάντα ποιότητα. Δεν μπορεί που η κολλητή μου γίνει τόσο αθλητική και κάνει 14 κιλά και εγώ πρέπει να κάνω 8. Πριν από ένα μήνα είχαμε και δύο μαλλί μέχρι εδώ. Και τώρα! Και τώρα! Έλα, ωραίο! Ναι, ωραία είναι. Και τα δικά σου ωραία είναι. Αυτά. Να σου πω κάτι. Αυτά τα δικά σου. Σε ένα μήνα θα ξανακάνουμε. Σε ένα μήνα, κόλλας. Εσύ, μαλλιά. Καλά. Σαν δικά μου. Ό,τι είναι ο καθένας τώρα. Εδώ βλέπεις εμένα μετά την προπόνηση να κάνω πρεσοθεραπεία στο ιατρείο της ζωής. Καλά, ό,τι καλύτερο για αποσυμφόρηση και ψυχολογική και για τους μύες μου. Και εννοείται και κατακρατήσεις, πρυξήματα. Τέλεια. Ουσιαστικά αυτό εδώ φουσκώνει και ασκούνται πιέσεις έντονες στα πόδια. Απροσπατούσες μέχρι και την κοιλιά. Τέλειο. Καλά, το ξέρεις ότι ποτέ δεν θα βρω τη ζωή αν δεν σου κανονίσω κάτι σούπερ πρώτα. Λοιπόν, 6 συνεδρίες λέιζερ για full πόδια, μπικίνι και μασχάλες. Σίγουρα. Αυτό γιατί μου το δίνεις, για να το φάω. Ε? Νόστιμο είναι. Λοιπόν, στην πεθέρα μου, γιατί θέλω τη γνώμη.